Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλες τις εξελίξεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα, σήμα κινδύνου για τα αντιβιωτικά είναι ο κεντρικός τίτλος. Έκθεση SOS του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισημαίνει ότι τα μικρόβια γίνονται πολύ ανθεκτικά. Ανοχήρωτη η Ελλάδα λόγω υπερκατανάλωσης. Στο κόκκινο είναι ωστόσο και οι ενδοσονοσοκομιακές λοιμώξεις. Καμπανάκι λοιπόν για την αλόγιστη και κακή χρήση των αντιβιωτικών που καθιστά τα μικρόβια ανίκητα, με αποτέλεσμα απλές ασθένειες να ξαναγίνονται θανατηφόρες. Χτυπά έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το σήμα κινδύνου του ΠΟΗ αφορά και τους Έλληνες. Θεωρούμαστε πρωταθλητές στην κατανάλωση αντιβιωτικών, πολύ συχνά χωρίς καν να υπάρχει ιατρική συνταγή. Αριστερά βλέπουμε μια είδηση από την πολιτική, έχοντας ένα σκίτσο τον Πρωθυπουργό, όπου γράφει «Καλά νέα, ανοίγουν οι αγορές, 65.000 προσλήψεις και άλμα στον τουρισμό». Σήμα αισιοδοξίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας ότι οι αφίξεις τουριστών το 2014 θα σημειώσουν ρεκόρ ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, 65.000 προσλήψεις στο δημόσιο αναμένονται έως το 2018, ενώ το χρήμα γίνεται φθηνότερο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παρακάτω βλέπουμε τον Τζέρι Άνταμς, ο οποίος κατηγορείται για φόνο 42 χρόνια μετά, ενώ ακριβώς δίπλα για την παιδεία μια είδηση και νέες αλλαγές για τα πτυχία των κολεγίων γράφει. Μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα 21 από τα νέα. Συνεχίζουμε παρακάτω το στίχημα του ελληνικού τουρισμού. Ευεξήγητη είναι η φετινή άνθηση του ελληνικού τουρισμού, την οποία επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός. Στη σελίδα 10 έως 11 και 24 έως 28 την έχει αναλυτικά. Η χώρα μας ευνοείται, λέει, από την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και προβάλλει ως ένας ανασφαλής, αλλά και πολύ φθηνότερος σε σχέση με το παρελθόν προορισμός. Ωστόσο, οι άνθρωποι του τουρισμού, από τους ξενοδόχους έως και τους εστιατόρες και από τους ταξιτζίδες έως τους ναυτικούς ακτιοπλοείας, δεν πρέπει να θεωρήσουν δεδομένα το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Οι τιμές και το επίπεδο της εξυπηρέτησης εξακολουθούν να αποτελούν τα δύο μεγάλα στοιχήματα για τον τουρισμό μας. Ήδη διακινούνται πληροφορίες για αύξηση των τιμών, ενώ το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών παραμένει χαμηλό σε μεγάλο τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας. Το φετινό ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών δίνει μια ευκαιρία για την Ελλάδα να κατοχυρώσει την αναβαθμισμένη της θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει οι πάντες να λειτουργήσουν για το μέλλον και όχι για το εύκολο κέρδος του σήμερα. Αυτή είναι λοιπόν η συμβουλή για τον τουρισμό. Να περάσουμε τώρα στο Έθνος, όπου βλέπουμε τον Ιούνιο τα πρώτα εκαθαριστικά πληρωμή σε 6 δόσεις. Τα μυστικά για τον φόρο ακινήτων 2014. Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερα και ποιοι περισσότερα. Αναλυτικά παραδείγματα για οικόπεδα, αθαίρετα, καθώς και αγροτεμάχια μπορείτε να βρείτε στο ένθετο φορολογικό σύμβουλο του Έθνους σήμερα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε στην Τουρκία, όπου γράφει αίμα και δακρυγόνα, κόκκινη πρωτομαγιά στην Τουρκία. Αναφέρεται στα επεισόδια που έγιναν χθες στην πλατεία Ταξίμ της πρωτεύουσας. Ενώ αριστερά βλέπουμε την Βρετανική σκευωρία, την οποία καταγγέλει ο Τζέρι Άνταμς, 42 χρόνια μετά τον κατηγορούν για δολοφονία του Ήρα. Εξέλιξη που επηρεάζει τις εκλογές, βλέπει ο αγγλικός τύπος. Ενώ δεξιά, κάτω δεξιά, βλέπουμε η ατζέντα Σαμαρά Τσίπρα, γράφει μονομαχία αρχηγών με φόντο τις κάλπες για μνημόνιο οικονομία. Σχέδιο για την ανάπτυξη καταθέτει ο Αντώνης Σαμαράς. Κρυφό μνημόνιο και νέα μέτρα, ωστόσο, προβλέπει ο Αλέξης Τσίπρας για αυτή την κίνηση του Πρωθυπουργού. Σειρά έχει τώρα ο Ελεύθερος Τύπος. Αποκλειστικό βλέπουμε λοιπόν στο Ελεύθερο Τύπο ότι προβλέπει το σενάριο Β της αναλογιστικής αρχής. Σχέδιο αλλαγών στα όρια ηλικίας για τις προώρες συντάξεις. Η εισήγηση προβλέπει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια για όσους έχουν καταχυρώσει το δικαίωμα εξόδου πριν από τα 62 έτη. Το νέο ασφαλιστικό θα ισχύσει από το 2015 και αναμένεται να επηρεάσει και τους εργαζομένους στο δημόσιο.
Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την Ιρλανδία, σύλληψη βόμβα γράφει, ο ηγέτης του Sinn Féin, Τζέρι Άνταμς, κατηγορείται για εμπλοκή σε δολοφονία γυναίκας από τον Ήρα το 1972. Μια δολοφονία λοιπόν που έρχεται 42 χρόνια μετά στο φως. Πάνω δεξιά βλέπουμε τα 40 κρούσματα, όπως γράφει, crackers κλέβουν χιλιάδες ευρώ από συναλλαγές εταιριών. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τι φέρνει το μεσοπρόθεσμο για 2015-2018. Όχι σε νέα μέτρα, ναι σε μείωση φόρων και 51.500 προσλήψεις. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τον δήμαρχο του Ελληνικού Χρήστο Χορτζίδη, ο οποίος γράφει πως ομολόγησε ευθύνες του Δήμου για το Λούνα Πάρκ της τραγωδίας. Περνάμε τώρα στην Καθημερινή. Διαβάζουμε τον τίτλο που λέει «Στις αγορές τώρα και οι επιχειρήσεις». Μετά το δημόσιο και τις τρεις τράπεζες ακολουθούν Εθνική, ΔΕΗ καθώς και άλλες. Τον δρόμο προς τις αγορές λοιπόν βρίσκουν μετά το δημόσιο και οι επιχειρήσεις. Γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αλλά και τις ευνοϊκές συνθήκες της ρευστότητας. Την αρχή έκαναν οι τράπεζες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου της Πειραιός, Alpha Bank και Eurobank, η σκυτάλη περνάει τώρα και στην Εθνική. Μέχρι τις 10 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,5 δις ευρώ. Έτσι, τα συνολικά κεφάλαια που θα έχουν αντλήσει οι συστημικές τράπεζες μαζί με τις εκδόσεις ομολόγων θα φτάσουν τα 10 δις ευρώ. Εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, η ΔΕΗ προχώρησε και αυτή σε έκδοση 3 ετών και 5 ετών ομολόγων, μέσω των οποίων άντλησε 700 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου 500 εκατομμύρια. Οι προσφορές ανέλθαν σε 3 δις ευρώ και τα επιτόκια διαμορφώθηκαν στο 4,75% για το τριετές και 5,5% για το πενταετές. Επίσης, η Indralot πούλησε 7 ετή ομόλογα σε επιτόκιο 6,1,25%, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο είχε εκδώσει 5 ετή τίτλο με 9,75%. Περνάμε παρακάτω, βλέποντας μια φωτογραφία από τουρίστριες από την Κίνα. Ευρωστία οικονομίας λοιπόν και υπερκατανάλωση πολυτελείας στην Κίνα είναι ο τίτλος. Τα στοιχεία που δείχνουν την ολοένα αυξανόμενη ευρωστία της κινέζικης οικονομίας πληθαίνουν. Το ότι η Κίνα είναι η μεγαλύτερη καταναλώτρια πολιτικών πολυτελών προϊόντων, στη φωτογραφία που βλέπουμε καταναλώτριες να ποζάρουν σε ένα κατάστημα του οίκου Σανέλ στη Σαγκάη, είναι ένα από αυτά. Η Κίνα ενδέχεται να καταστεί η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, υπερβαίνοντας αυτή τον ΗΠΑ έως μέχρι το τέλος του κόσμου. Σε όρους αγοριστικής δύναμης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας, βλέπουμε. Ενώ δεξιά, πάνω δεξιά, βλέπουμε την επιμελητήρια επιδιώκουν διατήρηση υποχρεωτικών εγγράφων, προαιρετικές από το 2015. Εκμεταλλευόμενες την ευαίσθητη πολιτική συγκυρία, οι διοικήσεις των επιμελητηρίων προσπαθούν να διατηρήσουν την υποχρεωτική εγγραφή σε αυτά. Η εγγραφή καθίσταται προαιρετική από την 1η Ιανουαρίου του 2015, με νόμο που ψηφίστηκε το 2013 έως προαπαιτούμενο της δόσης. Αυτά τα νέα και από την Καθημερινή. Να δούμε όμως τώρα και τι γράφει και η Εφημερίδα των Συντακτών. Μετά τις εκλογές βλέπουμε σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό. Μαχαίρι στις πρόορες συντάξεις. Η κυβέρνηση προσδοκά για το 2015 περιστολή δαπανών από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Όσοι προσδοκούν συνταξιοδότηση νωρίτερα από τα 62 έτη πρέπει να το ξεχάσουν. Με βάση τη στόχευση για το 2015 που καταγράφεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, η κυβέρνηση προετοιμάζει νέα αλλαγή του ασφαλιστικού με κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης προσδοκά επιπλέον περιστολή δαπανών 187 εκατομμύρια ευρώ για το 2015 και 147 εκατομμύρια για το 2016. Το νέο ασφαλιστικό θα έρθει το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο λοιπόν αναμένονται οι νέες περικοπές σε κατοχυρωμένα και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ενώ αριστερά βλέπουμε το Πασόκ όπου γράφει στους ρυθμούς του Γιώργου. Αποφεύγει η ηγεσία του Πασόκ να ρίξει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης Γιώργου Πανδρέου, φοβούμενη το προεκλογικό κόστος. Έτσι κινείται στους ρυθμούς του τέος Προέδρου του κινήματος. Παρακάτω βλέπουμε για την χθεσινή ημέρα την εργατική πρωτομαγιά, της ανεργίας και της οργής, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Οι απολυμμένοι, οι διαθέσιμοι, οι ευέλικτοι εργαζομένοι διαδήλωσαν για το δικαίωμα στην εργασία και στη ζωή και για την αξιοπρέπεια. Με ξεχωριστές συγκεντρώσεις συνδικάτα και όλο το φάσμα της αριστεράς αποδόμησαν την κυβερνητική αφήγηση περί ανάκαμψης.
Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει όχι στον 13ο και 14ο μισθό. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα περιέχει την αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η προτεραιότητά του είναι να σώσουμε τη χώρα μέσα στο ευρώ. Όχι να σώσουμε το ευρώ στην Ελλάδα, διαλύοντας έτσι την κοινωνία, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ παρακάτω βλέπουμε ένα καλλιτεχνικό νέο, το Φεστιβάλ Γκράφιτι, η τέχνη ενάντια στο ρατσισμό. Λέει, 70 καλλιτέχνες του δρόμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό ζωγραφίζουν τους στίχους των σχολείων και των δημοσίων κτηρίων της πόλης μας. Σύντομα, οι καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν ένα έργο για το ολοκαύτωμα σε κάποιο μεγάλο κτίριο της Αθήνας. Ένα αρκετά ενδιαφέρον νέο για τον χώρο, για τον καλλιτεχνικό χώρο. Περνάμε όμως τώρα στην ελευθεροτυπία, η οποία γράφει απολύσεις, ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι, νέο μισθολόγιο και άρση μονιμότητας. Ένα καθεστώς ζούγκλας, γράφει χαρακτηριστικά. Εργασιακές συνθήκες ιδιωτικού τομέα για όσους πρόκειται να συλληφθούν. Ξέχασαν τη δέσμευση για έναν προς έναν 138.390 αποχωρήσεις και 61.309 προσλήψεις από το 2012 έως το 2018. Όλες οι ανατροπές που κρύβονται κάτω από το χαλί λόγω της τροπής κάλπης. Εξού και ο τίτλος λοιπόν, καθεστώς ζούγκλας και στο δημόσιο. Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία από την χθεσινή πορεία. Ποτέ ξανά άνεργη πρωτομαγιά ήταν μια τάκα που υπόθηκε χθες. Ως μια από τις καλύτερες πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις των τελευταίων τριών ετών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η χθεσινή, με βασικό σύνθημα «Ποτέ ξανά άνεργη πρωτομαγιά». Πνίγηκε στα Δακρυγόνα η Κωνσταντινούπολη για λόγω της συγκεκριμένης ημέρας. Μεγάλες εκδηλώσεις όμως, διαδηλώσεις υπήρχαν και στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Κόκκινη Πλατεία. Ενώ πάνω-πάνω αριστερά βλέπουμε κατάχρηση φόρων, ισόβια σε τρεις προϊσταμένους εφοριών. Η λίστα Lagarde, που ακόμη ερευνάται για άλλους, έδειξε τις ευθύνες τους. Τις υποστήριξε για τη μία καταδικασμένη ο πρόεδρος της Εξεταστικής Βουλής, κύριος Χρήσκος Μαρκογιαννάκης. Κάτω-κάτω αριστερά βλέπουμε για τον νέο μεσοπρόθεσμο, καταιγίδα φόρων, τσεκούρι παροχών. Μετά τις εκλογές μεταφέρει τις αποφάσεις για τα νέα μέτρα η κυβέρνηση, ώστε να μην χαλάσει το προεκλογικό κλίμα. Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει μείωση της ανεργίας από το 27% που είναι σήμερα, στο 15% έως και το 2018. Ωστόσο, υπάρχει επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος από τα 4,737 δις ευρώ το 2015 και 6,9 το 2016. Δημοσιονομικό κενό υπάρχει είναι τα 911 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και 1,9 δις για το 2016 αντί για 7,7 δις που προβλέπει η Τρόικα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για μια καταγγελία των Ισραηλιτών, το ολοκαύτωμα γράφει τρώει τον πλεύρη. Η Ισραηλιτική κοινότητα και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο ζητούν την αποπομπή του από το ψηφοδέλτιο Σπηλιωτόπουλου στην Αθήνα. Διαβάζουμε, μπορεί να διαβάσει κανείς στη συνέχεια, στη σελίδα 7 της Ελευθεροτυπίας. Ενώ παρακάτω έχει το ένθετο για τις πανελλαδικές και τα επιλεγμένα θέματα για τους υποψηφίους των εξετάσεων, των φετινών εξετάσεων. Περνάμε τώρα στη Δημοκρατία. Βλέπουμε αύξηση ρεύματος βάσει μνημονιακής δέσμευσης στις χαμηλές καταναλώσεις, έως και 25%. Ηλεκτροσόκ στα εξοχικά εξαιρούνται όσα χρησιμοποιούνται πλέον από τους ιδιοκτήτες τους ως κύρια κατοικία. Αυτά λοιπόν, ενώ παρακάτω δείχνει για το αδιαχώρητο που συνέβη για τη δωρεάν σακούλα με λαχανικά. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, από τους εξαθλειωμένους μάλιστα του μνημονίου, γράφει χαρακτηριστικά. Ενώ αριστερά βλέπουμε τη δήλωση του κύριου Βρούτσι, όπου λέει έρχονται μειώσεις σε επικουρικές και εφάπαξ. Δεν θα θυγούν οι κύριες, είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξη τύπου. Δεν θα υπάρξουν βίαιες αναπροσαρμογές στο ασφαλιστικό. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την είδηση που είδαμε και χθες, που έρχεται από τα Ιωάννινα, όπου γράφει άφωνη με τα αρρωστημένα βίντεο του 47χρονου παιδόφιλου παιδίατρου. Είναι η κοινωνία των Ιωαννίνων σχετικά με αυτό το περιστατικό. Περνάμε τώρα στην Αυγή, όπου βλέπουμε πρόγραμμα εξόντωσης από το μνημόνιο, γράφει νέοι φόροι 18,6 δις
και 17 δις περικοπές. Χαρακτηριστική βολή σε κοινωνία και οικονομία με το μεσοπρόθεσμο 2015-2018 που κατατέθηκε στη Βουλή. Υποδιωγμών είναι και η κοινωνική ασφάλιση. Συνεχίζει παρακάτω με την δωρεάν διανομή η οποία έδειξε τη φτώχεια. Ουρές για ένα λάχανο γράφει χαρακτηριστικά. Νέα συγκέντρωση των ομοσπιών δονδιών παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών λαϊκών αγορών. Σήμερα στην Κάνικος με νέα διανομή τροφίμων αύριο και στον Περισσό. Μπορεί να βρουν όσοι ενδιαφέρονται. Γράφει ξανά και για την 1η του Μάη όπου ποτέ ξανά άνεργη πρωτομαγιά. Ενώ πάνω δεξιά βλέπουμε την σιγή ηχθείως από τη Νέα Δημοκρατία. Στίγμα η συμμετοχή του Θανάση Πλεύρη στο ψηφοδέλτιο του Σπηλιωτόπουλου. Οξύτατη ήταν η αντίδραση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. Παρακάτω βλέπουμε για τον κύριο Πάγκαλο που γράφει το εξώδικο του Πάγκαλου για τον Οτσαλάν και η απάντηση της Αυγής για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά τα νέα από την Αυγή. Περνάμε τώρα στον Ριζοσπάστη, όπου διαβάζουμε συμπόρευση και ισχυροποίηση του ΚΚΕ για να είναι ισχυρός ο λαός. Δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα κ. Κουτσούμπα από την πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα. Απευθύνουμε κάλεσμα ενισχύσεις των εργατικών λαϊκών αγώνων, ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος, να δημιουργήσουμε σήμερα αυτό που ο λαός έχει ανάγκη, που ο λαός και ο τόπος έχει ανάγκη. Μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που θα ανοίξει το δρόμο με λαϊκή συμμαχία για να σπάσουμε επιτέλους τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων, για να ανοίξουμε έναν καινούριο δρόμο με το λαό πραγματικά στην εξουσία. Χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για την 1η Μάη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, καθώς και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι αυτεμπορική τώρα. Γράφει για το μεσοπρόθεσμο. Η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το δημοσιονομικό κενό της διετίας. Σχέδιο για την αναθεώρηση προβλέψεων του μνημονίου. Διαβάζουμε την εκτίμηση λοιπόν πραγματοποίησης, βλέπουμε παρακάτω, επενδύσεων 21 δις ευρώ στον τουρισμό τα επόμενα 6 χρόνια. Δημοσιοποίησε προχθές, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει να επενδύσει 0,5 δισεκατομμύριο κάθε χρόνο για τα επόμενα 6 χρόνια σε υποδομές τουρισμού από το ΕΣΠΑ και προσδοκά επενδύσεις 3 δις ευρώ ετησίως από τον ιδιωτικό τομέα. Επενδύσεις λοιπόν στο σύνολο 21 δις ευρώ στον τουρισμό. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τα δάνεια, έως το τέλος Μαρτίου η εγκεκριμένη χρηματοδότηση είχε διαμορφωθεί στο 1,5 δις ευρώ. Μικρή είναι η βελτίωση της ρευστότητας, ωστόσο. Περνάμε τώρα στην Εσπρέσο, όπου γράφει αποκαλυπτικό, αποκλειστικό, προδημοσίευση από το βιογραφικό βιβλίο του Τέρι Χρυσού, όπου γράφει είναι γιος μου ο Κυριάκος, όχι βέβαια. Αφήνει δηλαδή το ερώτημα αυτό να τεθεί στο βιβλίο του γνωστού τραγουδιστή. Είδαμε λοιπόν τα νέα και από την Εσπρέσο. Πάμε να δούμε όμως τώρα και τα αθλητικά νέα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε σε Sport Day τον τίτλο «Αφήστε με είναι». Ο Πουλίδου επιβεβαίωσε για Ολυμπιακό και καρφώνει την Τίγκρε σχετικά με το συμβόλαιό του. Θυμάμαι ότι υπέγραψα μέχρι αυτό το καλοκαίρι. Αλλά δεν μου έδωσαν αντίγραφο συμβολέου, δηλώνει ο γνωστός ποδοσφαιριστής. Ο Μεξικανός γκολτζής, όπως τον γράφει χαρακτηριστικά. Τις τελικές διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της μεταγραφής προετοιμάζουν και στο λιμάνι. Έτοιμος, ωστόσο, είναι παραπάνω, διαβάζουμε ο Φορτούνης, ο οποίος σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του και βλέπει θρύλο. Δεν επιβεβαιώνει για κανέναν Ολυμπιακός άμεση διάψευση για Σαμαρά. Ο ρόλος της Έλενας Φουρέιρα και τι παίζει με Σταφυλίδη, διαβάζουμε σήμερα στη Sport Day. Στην Goal News συνεχίζουμε. Διπλό μπαμ είναι ο τίτλος. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Πουλίδο. Ενώ φουλάρει για τον επαναπατρισμό του Κώστα Φορτούνη. Προφανώς και θα ήθελα να παίξω στον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που παίζει στο Champions League. Και αν θέλετε την αλήθεια, δεν θα ήταν καθόλου κακό. Είναι όνειρο να παίξω στην Ευρώπη, δήλωσε ο Μεξικανός επιθετικός στην πατρίδα του. Σιγουριά στο λιμάνι και για τον Έλληνα διεθνή, καθώς η Καζερλάουτερν είναι έτοιμη να τον παραχωρήσει. Η Σεβίλη, ωστόσο, και η West Bromwich για Κάμπελ και η Ρώση για Τσεσεκά Λοκομοτίβ για Μανολά. Και πάλι συνεχίζουμε ο Μπεσικτάς και ο Χολεμπάς, ενώ Κάσπερ, Σμάιχελ και Ντελόρ στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Ενώ πάνω-πάνω
πάνω δεξιά βλέπουμε τον μπάχαλο συνεχίζεται. Τα δύο σενάρια για την επικύρωση των πλην 3β, αν ισχύσει από τη Λίγκα, χωρίς τελεσίδικη απόφαση ή μετά το τέλος των play-off. Νέες διώξεις υπάρχουν από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για το τελικό κυπέλου σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Στο δικαστήριο λοιπόν πήγε αυτή η υπόθεση. Βλέπουμε τώρα και το φως των σπόρων, όπου βλέπουμε όλος ο κόσμος παραμιλάει από τον θαυμασμό για την ατσάλινη Ατλέτικο και τον μεγάλο Σιμεώνε. Ενώ παρακάτω συνεχίζουμε, πολύ κόντρα ο Πουλίδο. Οι πρωταθλητές αγγίζουν την πρώτη καλοκαιρινή τους μεταγραφή. Επιβεβαίωσε και ο Μεξικανός στις συνομιλίες, αλλά και το ενδιαφέρον του να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Κάτι ξέρω για τον Ολυμπιακό, δηλώνει, κάτι φημολογείται, αλλά θα παραμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και μακάρι να γίνει. Προφανώς και θα ήθελα να παίξω εκεί. Είναι μια ομάδα που μετέχει στο Champions League και αν θέλετε την αλήθεια, δεν θα ήταν καθόλου κακό, δηλώνει ο Μεξικανός γκολτζής. Περνάμε τώρα στην πράσινη. Όπου γράφει «Μόνο σου παίζεις, Πανάθα μου, πράσινο το σεντόνι». Μια κλάση πάνω από όλους αυτός ο Παναθηναϊκός, που έστω και άτυχος, έμεινε αλόβητος στο Περιστέρι με 1-1 τρεις μέρες μετά το μεθύσι. Με αλλαγές, αλλά και ατιμόρυτο ξύλο από δρέπανα του τύπου Ταυλαρίδη, που άφησε με 10 παίχτες στο τριφύλι, τραυματίζοντας 2 βασικούς παίκτες. Πανελλήνια βλέπουμε πάνω δεξιά υπόκληση στη θύρα 13. Το ευχαριστώ Παουτζίδων και Φενταγίν που έβγαλαν το καπέλο στον πράσινο λαό. Πάνω-πάνω αριστερά βλέπουμε πως έμεινε στο 1-1 ο ΠΑΟΚ με αστέρα στην Τούμπα και την τιμωρία του δικέφαλου με πλην 3 βαθμούς και 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Στην ώρα των σπορ τώρα διαβάζουμε ανησυχούν σερβικά δημοσιέσματα ότι η Παρτιζάν χάνει το καλοκαίρι του Ντάνκο Λάζοβιτς και Νικολά Ντρίντσις. Τους θέλει μεγάλη ομάδα. Δηλώνει, λογικό ήταν κάποια στιγμή οι δύο παικταράδες να κεντρήσουν το ενδιαφέρον μιας μεγάλης ομάδας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, κατογράφοντας με λεπτομέρειες το φλερτ της ΑΕΚ μαζί τους. Στον πρωταθλητή τώρα, βλέπουμε έρχεται ο Λαμπόμπα. Ο Πουλίδο είπε το ναι. Ενώ ο παίκτης είναι ελεύθερος, κάνει κόλπα ή τρίγκες. Ποιος είναι ο 23χρονος Μεξικανός και ο Φορτσούνης, ο Έλληνας του Μίτσελ, βλέπουμε εδώ και την διάψευση Σαμαρά. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε τον Κόλινς, ο οποίος ανεβαίνει και αλλάζει όλες τις ισορροπίες. Ο παρεξηγημένος Αμερικανός λοιπόν απέδειξε εναντίον της Κηφισιάς ότι μπορεί να κάνει την διαφορά. Ενώ ακριβώς δίπλα βλέπουμε «Εξορκίσαμε τους εφιάλτες του Σπανούλη και του Γκουερντολά», την ισπανική έκδοση του Yahoo, την πρόκριση της Real στον τελικό του Champions League, γίνεται εκτενής αναφορά στον φόβο της ομάδας για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε με νέα του Ολυμπιακού από τον Γαύρο. Ναι, ο Πουλίδο είναι μεγάλος τίτλος. Ο Μεξικανός ξεκαθάρισε ότι είναι ελεύθερος και δήλωσε επίσημα ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Τελευταίο εμπόδιο, ένα παιχνίδι που του παίζει η ομάδα του, οι Τίγκρες. Ναι, λοιπόν, ο Πουλίδο, ο Λαμπόμπα, όπως τον γράφει χαρακτηριστικά, ενώ από κάτω ο Γαύρος σκιαγραφεί το προφίλ του ερυθρόλευκου στόχου. Η σύγκριση με τον Τσιτσαρίτο, τα γκολ στους μεγάλους τελικούς και το ταλέντο που μεγάλωσε. Το απρόοπτο με την αρβωνιαστικιά του, το ενδιαφέρον της Manchester United και ο τσακωμός για την κανονική του θέση. Η μάχη Adidas και Nike και η λατρεία στη Real Madrid καθώς και στον Cristiano, βλέπουμε εδώ. Συνεχίζουμε με την Live Sport, όπου γράφει «Δικός του έτοιμος ο Πουλίδο να δέσει στο λιμάνι. Θέλω Ολυμπιακό και Champions League». Ξετρελασμένος είναι μαζί του ωστόσο και ο Μίτσελ. Ακολουθούν Κάμπελ και μια σούπερ μεταγραφή. Μένουν τα τυπικά για τον Μεξικανό παικταρά. Ο διεθνής φορ έχει ήδη πιτονές στον θρύλο. Τελευταίο εμπόδιο είναι οι Τίγκρες που επιμένουν ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2015. «Είμαι ελεύθερος και φεύγω για το ευρωπαϊκό όνειρο», δηλώνει ο ποδοσφαιριστής. Μεγάλη είδηση που γράφτηκε σε όλα τα πρωτοσέλιδα λοιπόν η μεταγραφή του συγκεκριμένου Μεξικανού ποδοσφαιριστή. Και τέλος θα κλείσουμε με τις αθλητικές με τη Γάτα, όπου γράφει το παρασκήνιο του συζητήσεων του Αργεντίνου με την ΑΕΚ. Έτσι χάθηκε ο Σιμεώνε. Γιατί επέρριψε ο Αδαμίδης το 2010 τον τεχνικό που έδεσε κόμπο τον Μουρίνιο. Τα ποσά που έπαιζαν στο τραπέζι, τι είχε ζητήσει ο τεχνικός της Ατλέτικο, μπορεί να διαβάσει κανείς σήμερα στη Γάτα. Είδαμε λοιπόν τώρα και τα αθλητικά νέα. Να περάσουμε να δούμε και μερικά πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο πρωτοσέλιδο, το οποίο γράφει ταυτότητες fast track.
Ποια είναι η νέα διαδικασία που εξασφαλίζει η άμεση έκδοση του ΑΔΤΑΦ. Διαβάζουμε, αναλυτικά μπορείτε να το δείτε και εσείς στο zoogla.gr. Ενώ συνεχίζουμε με το επόμενο πρωτοσέλιδο, το οποίο λέει τα παιχνίδια τρόμου. Βροχή καταγγελίες για ακατάλληλες παιδικές χαρές και Λούνα Πάρκ. Οι γονείς μιλούν σε ένα ρεπορτάζ από το zoogla.gr. Έλεγχοι γίνονται ωστόσο μετά την τραγωδία στο Ελληνικό σχετικά με τις επικίνδυνες παιδικές χαρές και τα Λούνα Πάρκ. Συνεχίζουμε τώρα στο επόμενο, όπου βλέπουμε φρενάρουν τον Έλληνα Ρώση. Η πρωτιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η αδιαφορία της πολιτείας και η συνδρομή των 10 ευρώ. Βίντεο και συνέντευξη υπάρχει στο zoogla.gr από τον Έλληνα, ο οποίος δεν κατάφερε εξαιτίας της πολιτείας να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτά είναι τα κυριότερα πρωτοσέλιδα έως τώρα από το zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε να δούμε μερικές εξελίξεις από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις λόγω της Πρωτομαγιάς. Κάλεσαν τους πολίτες λοιπόν. Η συγκέντρωση έγινε από ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ καθώς και το ΠΑΜΕ. Η κάμερα της Ζούγκλας ήταν εκεί. Να δούμε τι κατέγραψε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Σωτήρι. Σωτήρης Κουλούδης βρίσκεται στην πλατεία Κλαθμόνος. Καλημέρα, καλό μήνα. Σωτήρη. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, μια χαρά σε ακούμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
καλημέρα. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά. Δεν υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ στην περιοχή Καρφώνος. Τόπος συγκέντρωση κομμασυνδικάτων της ΕΣΕΣ, της ΕΔΕΒΗ και του Γραφικού Κέντρου Αθηνών. Για τις 11 ώρα κατερίνα ήταν το κάλεσμα, δεν είναι περισσότεροι από 150 με 200 πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν τη συγκεκριμένη επέτειο. Να σου πω ότι έχει στηθεί μια εξέδρα από την ΕΣΕΣ και την ΕΔΕΒΗ να κορδίσουν στις θέλια κάποιες ομιλίες. Υπάρχουν πάνω από κάποιες πολίτες συνδικάτα όπως της ΕΜΕΡΑ των Εκπαιδευτικών, καθώς και από κάποιες φορείς όπως από Παλαιστίνες οι οποίοι ζουν στη χώρα μας, καθώς και Κούρδους οι οποίοι διαδηλώνουν για τα δικά τους ζητήματα και που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα και τους αγώνες που αντιμετωπίζει η πατρίδα τους. Ακούμε διαρκώς κάποια καλέσματα και ζητήματα από τα μεγάφωνα, αλλά όπως είδαμε και στα κύπη της μας Καταρίνα, δεν είναι πολύ ο κόσμος, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ίσως η συνέχεια έχουν περισσότεροι και το διαφέρον πρέπει να εστιάζεται στην περιοχή του συντάγματος όπου κυβερνήσει το πάμε. Σωτήρη, να πούμε εδώ ότι το μετρό συντάγματος φαντάζομαι είναι κλειστό ή έχει ανοίξει. Αν κάποιος θέλει να κατέβει, έχει την πρόσβαση. Είναι ο πέντες που χρειάζεται το σύνταγμα από την ημέρωση αυτός για το μετρό. Α, ωραία, ναι. Εσύ είσαι στην πλατεία Κλαθμόνο, σωστό. Ωραία, θα συνδεθούμε και με τον Πέτρο Σιδερέα που βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος για να μας πει τι γίνεται και εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα, καλό μήνα. Από τις 9.30 περίπου το πρωί ξεκινήσει να μαζεύεται ο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος, μέλη φυσικά του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι έδωσαν το πρωτομαγιάτικο ραντεβού τους εδώ στην πλατεία. 7.000 κόσμου περίπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι. Ο μετρός του Συντάγματος, επειδή μπόρεσε να ακούσω την προηγούμενη σου ερώτηση, είναι κλειστός, θα πάει κλειστός μέχρι το πέρας των σημερινών κινητοποιήσεων. Κατά τα άλλα τα πράγματα παραμένουν πολύ ήρεμα εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ακούτε πιθανότατα από το μικρόφωνο μας και τον ήχο που περνάει από τους χαιρετισμούς που απευθύνουν ομιλούντες προς τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, οι οποίοι βρίσκονται παρατεταγμένοι επάνω στην λεωφόρο Αμαλίας. Όσοι βρίσκονται προς τις στήλες του Ολυμπίου, διότι έχουν το μέτωπο τους στραμμένο προς την Πανεπιστημίου, ενώ όσοι βρίσκονται στη διασταύρωση της Αμαλίας με τη Βασιλή Σοφία κοιτούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τις στήλες του Ολυμπίου, διότι αυτή είναι αυτή τη στιγμή η δόμηση των συγκεντρωμένων εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ να πραγματοποιούνται στην Ομόνοια και να κατευθύνονται με πορεία προς τα εδώ. Σήμερα ορίστηκε για εδώ η συγκέντρωση. Εδώ έχουν στηθεί εξέδρες από τις οποίες εκφωνούνται οι ομιλίες και εδώ φυσικά βρίσκονται και οι 7 με 8 χιλιάδες παραλαμβάνουν διαδηλωτές. Πάντως είναι πολύ περισσότερος κόσμος εννοείται από ότι είναι στην πλατεία Κλαθμόνος. Εμείς σας δούμε λίγο εικόνα. Έτσι, τώρα δεν έχει προγραμματιστεί κάποια ομιλία? Αυτά συνέβησαν λοιπόν χθες στο κέντρο της Αθήνας λόγω της εργατικής πρωτομαγιάς. Θα αναφερθούμε τώρα στο δυστύχημα που συνέβη την Κυριακή στο Λούνα Πάρκ του Ελληνικού. Συνέντευξη τύπου έδωσε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριος Χρήστος Κορτζίδης. Να δούμε μερικές από τις δηλώσεις του. Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Καλησπέρα σας και από μένα. Ακούγεται καλά, εντάξει είμαστε? Ωραία. Στην εισηγητική μου τοποθέτηση θέλω να αναφερθώ σε 5 ζητήματα και στη συνέχεια να απαντήσω. στις ερωτήσεις σας. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι συμπληρώνονται σε λίγο 3-24 ώρα από τον τραγικό θάνατο ενός μικρού αγοριού και τον τραυματισμό της αδελφής του, που ευτυχώς η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Το γεγονός αυτό μας έχει συγκλονίσει όλους. Από το ίδιο βράδυ
βρεθήκαμε κοντά στην οικογένεια. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνάμεών μας να τη στηρίξουμε στην αντιμετώπιση των πιο άμεσων προβλημάτων και κυρίως αυτών που σχετίζονται με την υγεία του μικρού κοριτσιού. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας και όχι κάνοντας δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα που συζητιέται αυτές τις δύο μέρες και που έχει να κάνει όχι μόνο με τη δική μας περίπτωση, τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και με το πώς λειτουργούν γενικότερα και ελέγχονται αυτές οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να μην χαθεί άλλη ζωή. Συνήθως συμβαίνει το εξής στη χώρα μας. Γίνεται ένα τραγικό γεγονός, ξεσπάει μια μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης που κρατάει μερικές μέρες ή λίγο περισσότερο ανάλογα με την επικαιρότητα και στη συνέχεια το θέμα ξεχνιέται και η κατάσταση παραμένει ίδια. Είναι ευθύνη όλων μας να προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί αυτή η κακή συνήθεια. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι κατηγορήθηκα αυτές τις δύο προηγούμενες μέρες με τον πιο έντονο τρόπο ότι κρύβομαι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν βγαίνω να τοποθετηθώ για το πρόβλημα. Επέλεξα αυτή τη στάση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μέχρι χθες είχαν περάσει μόνο 2-24 ώρα. Το παιδί ακόμα δεν είχε ταφεί. Χθες έγινε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, στην οποία και παρευρέθηκα. Δεν θέλαμε πριν να γίνει αυτό να βγαίνουμε και να διαπληκτιζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν θέλαμε να βγούμε και να αναφερόμαστε σε ευθύνες δικές μας ή άλλων πριν να έχουμε μια στοιχειώδη έρευνα του προβλήματος. Ήδη διεξάγεται έρευνα για αυτό το θέμα από διάφορες αρμόδιες αρχές και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρακολουθούμε την εξέλιξη και τα αποτελέσματά της. Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ως Δήμος και θα συμβάλλουμε με ευθύνη και ειλικρίνεια όπως οφείλουμε. Το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να πω. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Λούνα Πάρκ, όπου συνέβη και το τραγικό γεγονός, και πώς μπορούμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που τίθεται για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του και τον έλεγχο της λειτουργίας του στη συνέχεια. Θέλω καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα πολυδέδαλο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας, κοινές υπουργικές αποφάσεις, άλλες οδηγίες. Το δεύτερο είναι ότι ως Δήμος δεν είχαμε ανάλογη εμπειρία. Δεν έχουμε εκδώσει μέχρι τώρα τέτοια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τέτοια επιχείρηση. Το τρίτο είναι ότι η επιχείρηση δεν κατάθεσε αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση τέτοιας άδειας. Και το τέταρτο είναι ότι θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή λειτουργία 1 έως 3 μηνών και δεν πρόκειται για μια μόνιμη εγκατάσταση που θα απαιτούσε άδεια. Με βάση όλα τα παραπάνω, εκτιμήσαμε ότι δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Ήταν σωστό αυτό ή λάθος? Θα απαντηθεί από την έρευνα που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές και θέλουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αλλά δεν είναι μόνο το ερώτημα αν έπρεπε να εκδοθεί από το Δήμο άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Υπάρχει και το ερώτημα ποιοι είναι αρμόδιοι και πώς λειτουργήσαν στη συγκεκριμένη περίπτωση για να ελέγξουν την επιχείρηση για όσο διάστημα λειτουργούσε. Νομίζω ότι και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση από την εξέλιξη της έρευνας που γίνεται. Το τέταρτο ζήτημα που θέλουμε να πούμε. Τίθεται εύλογα το ερώτημα. Καλά όλα αυτά, Δήμαρχε. Όμως εσύ ως Δήμαρχος ή εσείς ως Δημοτική Αρχή γενικότερα δεν έχετε καμία ευθύνη? Αισθάνεστε ότι όλα τα κάνατε καλά? Απαντώ. Ποιος μπορεί να είναι ήσυχος όταν έχει πεθάνει ένα μικρό παιδί? Και πολύ περισσότερο εγώ ως Δήμαρχος. Από την Κυριακή το βράδυ με βασανίζει το ερώτημα αν μπορούσα να είχα κάνει κάτι περισσότερο για να μην συμβεί αυτό που συνέβη. Αυτό που μπορώ να σας πω
είναι ότι μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα και ο Δήμος μας, με τα πολλά προβλήματα και αρμοδιότητες και τα λίγα μέσα και πόρους που διαθέτει, προσπαθώ νύχθη μερών με ανιδιοτέλεια και ευθύνη. Είδαμε λοιπόν το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Πάμε τώρα να δούμε και μερικές ειδήσεις από το χώρο της πολιτικής. Με σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, αλλά και με ιδιαίτερες καυστικές εκφράσεις για το ΣΥΡΙΖΑ, διανθίστηκε η παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου της Χρυσής Αυγής στη Μεσσηνία για τις περιφερειακές εκλογές. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Νικήτα Μανδραπίλια, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση και παρουσίασε τους υποψηφίους συμβούλους από την Μεσσηνία. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Προημερών στη Βουλή. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Είναι τιμητικό για εμάς ότι όλοι εσείς, οι Μεσσήνιοι, δείξατε το πόσο τιμάτε τους αγώνες Χρυσής Αυγής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω έναν φανατικότατο Χρυσαυγίτη, ένα παιδί που είναι συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις μαζί μας, με το καροτσάκι του, ο Γιάννης μας. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Προημερών, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήμουν στο βήμα της Βουλής, την προηγούμενη λοιπόν παρακολούθησα κάτι βίντεο. Και είδα την κυρία, καταρχήν είδα στο βίντεο τον Ηλία να μιλά με τον κύριο Πατάκο, και ο κύριος Πατάκος να αναφέρεται στον Πρωθυπουργό μας ως, ας μου επιτραπεί τώρα, ως φούστης. Η δε κυρία Βούλτεψη τον είπε στον υπερθετικό βαθμό. Αντί να πεις «Αας», είπε «Φουσταράς», ξέφυγε. Ρώτησα λοιπόν στη Βουλή για του βήματος, επί του βήματος ήμουν, ότι συμβαίνει κάτι που δεν ξέρουμε. Εμείς το στείλαμε άντρα από την Καλαμάτα. Τι έγινε? Απάντηση δεν πήρα. Λοιπόν, να ξέρετε κάποια πράγματα. Η Χρυσή Αυγή, οι βουλευτές Χρυσής Αυγής, όλοι αυτοί που ασχολούνται ενεργά με τη Χρυσή Αυγή σε αυτήν εδώ τη χώρα, το τελευταίο διάστημα περνούν πολύ άσχημα. Περνούν πολύ άσχημα από την άποψη της κούρασης. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και όλα τα άλλα στελέχη του κόμματος έχουν διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε αυτή τη χώρα για να βρίσκονται σε όλες τις εκδηλώσεις, για να βρισκόμαστε σε όλες τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Θα παραμείνουμε στο χώρο της πολιτικής. Αυτή τη φορά θα δούμε όμως κάποιες δηλώσεις του κύριου Κακλαμάνη. Έρχομαι, λέει χαρακτηριστικά, να καλύψω τα 4α της Αθήνας. Ασφάλεια, αλληλεγγύη, ανάπτυξη και αξιοπιστία. Ανασχηματισμό λοιπόν με μήνυμα πολιτικής διεύρυνσης βλέπει ο κύριος Κακλαμάνης. Να δούμε όμως τι ακριβώς δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΑΜΠΕ. Κύριε Κακλαμάνη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί κατεβαίνετε εκ νέου ως υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές και με ποιες προτεραιότητες αυτή τη φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω διότι μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μου. Εγώ πρώτα εμφανίστηκα στις Αθηναίες και τους Αθηναίους το 1990. Άρα έχω κλείσει στο δημόσιο χώρο της Αθήνας 24 χρόνια. Άρα δεν έχω πέσει από ολεξίπτωτο. Οι Αθηναίοι πλην μίας φοράς με τιμούσαν και με τίμησαν μέχρι και τις τελευταίες εκλογές με την εμπιστοσύνη τους. Βουλευτής, ευρωβουλευτής, δήμαρχος. Έχασα την προηγούμενη φορά. Βεβαίως στην ουσία υπενθυμίζω
πήρε 48,5%, που σημαίνει ότι περίπου ο ένας στους δύο Αθηναίους πάλι με εμπιστεύτηκαν. Και θα σας μιλήσω ειλικρινά τώρα γιατί κατεβαίνω. Πρώτον, γιατί αγαπώ την πόλη μου. Πώς το έδειξα αυτό? Όχι μόνο από την 24 χρόνια παρουσία μου και τι προσπάθησα να κάνω και για αυτή την πόλη, αλλά κυρίως για το ότι όταν εγώ έχασα, Μαρία, τις εκλογές, δεν έφυγα από το Δήμο της Αθήνας. Κάθισα στα έδρανα της αντιπολίτευσης, αποδεικνύοντας ότι όποιος αγαπάει την πόλη δεν πάει μόνο για την πολυθρόνα του Δημάρχου. Δεύτερον, η κοινοβουλευτική μου πορεία, 20 χρόνια περίπου, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη και έχω προλάβει όποιο κακό να έχω κάνει στους Έλληνες ή όποιο καλό να έχω κάνει στους Έλληνες. Τρίτον, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για μένα για να πάρω την απόφαση να ξανασχοληθώ με την πόλη μου, να συνεχίσω μάλλον να ασχολούμαι με την πόλη μου, η ψηφοφορία που έγινε το Δεκέμβριο στη Βουλή για το φόρο της ακίνητης περιουσίας. Εκεί εγώ ένιωσα, που ψήφισα και εγώ αυτό το νόμο, ότι εγκατέλειπα πίσω μου το 50% της ιδεολογίας της παράταξής μου. Που βασικό της κομμάτι τι ήταν μεταξύ των άλλων? Η προστασία των οικοκυριών και της ιδιοκτησίας. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 στην ιδρυτική του διακήρυξη μίλαγε για αυτό το πράγμα, δεν εννοούσε να μην πληρώνουμε φόρο. Άλλο όμως πληρώνω φόρο και άλλο δημεύω την ακίνητη περιουσία. Αντελήφθηκα λοιπόν ότι δεν είχα τη δύναμη πλέον και το θάρρος να συνεχίσω μια τέτοια πολιτική. Γι' αυτό και στην τελευταία ψηφοφορία ψήφισα παρόν, διότι ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι πίσω από τα γάλατα και τα φαρμακεία υπήρχαν τα σοβαρά πράγματα που δεν ανεδείχθηκαν. Παραδείγματος χάρη, κανένας συνταξιούχος δεν ξέρει ότι μέσα σε αυτό το άρθρο 1 είναι οι επικουρικές συντάξεις και η περαιτέρω μείωσή τους. Άρα εγώ έμεινα απόλυτα συνεπής, αρνούμενος θετική ψήφο, στη δέσμευση που αν δεν απατώ με είχε δώσει και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Βενιζέλος, ότι καμία περαιτέρω μείωση συντάξεων και μισθών. Αυτή ήταν η πολιτική λόγη. Και υπάρχουν τώρα οι λόγοι του εσωτερικού μετανάστη, γιατί εσωτερικός μετανάστης είμαι κι εγώ, γεννήθηκα στην Άνδρο και ήρθα μικρό παιδί το 1964 στην Αθήνα. Το ότι μένω στην ίδια γειτονιά όλα αυτά τα χρόνια, τι δείχνει? Δείχνει έναν άνθρωπο που του αρέσει να δένεται με τους γείτονές του, είτε τον ψηφίζουν είτε όχι. Δείχνει έναν άνθρωπο που κάθε Κυριακή θα πάω να πιω ένα καφέ στο καφενείο του Λουκά στη Σπύρου Μερκούρη και θα δω εκεί ανθρώπους που τους ξέρω 20 χρόνια, που μεγαλώσαμε μαζί, κάποιοι πιο μεγάλοι από μένα που έχουν γεράσει μαζί με μένα, να πούμε, έχουν... Και μπαίνω μέσα και ακούω 20 καλημέρες. Αυτή τη στιγμή του καφέ του Κυριακάτικου του ενός τετάρτου 20 λεπτών, εγώ, Μαρία, δεν την αλλάζω με τίποτα σχεδόν. Και αυτή τη διάσταση της ανθρώπινης πόλης προσπάθησα να δώσω στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασα. Γι' αυτό, για να σου προλάβω και ερώτηση, όπως είδες στο κομμάτι της ασφάλειας που είναι βασικό, ναι, μεν έχουμε το κομμάτι της καταστολής, δηλαδή αστυνομία, Ελλάς και τα λοιπά, για συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δίνουμε και μια άλλη διάσταση. Δίνουμε τη διάσταση ότι η ασφάλεια δεν είναι μόνο να έρχεται η ομάδα Δέλτα για να πιάσει τον κλέφτη ή δεν ξέρω ποιον άλλον παραβατικό. Η ασφάλεια έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με κόσμο στο δρόμο, έχει να κάνει με αστικές αναπλάσεις που θα μαζεύουν κόσμο στο δρόμο, έχει να κάνει με δρόμενα στις γειτονιές και στο δρόμο, όπου όπου υπάρχει κόσμος, η επαραβατικότητα από μόνη της ελαττώνεται. Ξέρεις τι λέει η έρευνα της αστυνομίας? Ότι η μικρή και μεσαία εγκληματικότητα, δηλαδή κλοπές παραδείγματος χάρη, οι πολλές δεν γίνονται το βράδυ. Γίνονται με το φως του ήλιου. Γιατί? Γιατί το ζευγάρι φεύγει να πάει στη δουλειά του και αν υπάρχει πίσω στο σπίτι κάποιος, είναι μια γιαγιά, ένας παππούς μεγάλης ηλικίας που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον επίδοξο ή και τον πραγματικό κλέφτη. Επομένως, ναι, μεν το φως χρειάζεται. Μια φωτισμένη πόλη είναι μια ωραία πόλη. Συμβάλλει στην ασφάλεια, δεν λέω όχι. Αλλά δεν είναι ότι μόνο με το φως το βράδυ, παραδείγματος χάρη, λύσαμε το θέμα ασφάλειας στην Αθήνα.
Τι είναι αυτό δηλαδή που προτάσουμε, εφζήν της καθημερινότητας, βεβαίως. Τι προτάσετε εσείς, τι σας διαχωρίζει από τους υπόλοιπους? Ένα είναι αυτό που είπαμε, για την ασφάλεια, το εφζήν και τα λοιπά, τα οποία είπατε έτσι. Ένα δεύτερο, το οποίο, εντάξει, εγώ θα το ανοίξω μπροστά μου για να το έχω, που είναι τα 4α, την ασφάλεια την είπαμε, είναι η αλληλεγγύη. Εγώ δεν είμαι μηδενιστής, Μαρία. Ο κύριος Καμίνης κάνει δουλειά, έκανε και αυτός προσπάθεια στην κοινωνική πολιτική ή στην αλληλεγγύη. Δεν είχε όμως ποτέ τη γενναιότητα να πει ότι όλες οι δομές οι οποίες χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή φτιάχτηκαν το 2008 και φέρουν υπογραφή Νικήτα Κακλαμάνη. Πώς θα το κάνουν? Όλες, μα όλες. Από το κέντρο υποδοχής αστέγων, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο, την αθηναϊκή αγορά. Παρά τα αυτά, εγώ του αναγνωρίζω ότι συνέχισε αυτό το έργο. Και τις διεύρυνε ίσως. Ο τρόπος με τις οποίες πήγε να τις διαβρύνει και είναι συνεργασία με αμφιλεγόμενες ΜΚΟ οργανώσεις, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εγώ τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, την Κλίμακα, με στοιχεία, την έχω καταγγείλει στη Βουλή και από ό,τι μου υπόθηκε από την αρμόδια υφυπουργό, έχει σταλεί ο φάκελος στον εισαγγελέα. Παρά τα αυτά, εγώ δεν θέλω να σταθώ στη μιζέρια. Επομένως, η αλληλεγγύη είναι κάτι που όλοι το λέμε, παραδείγματα, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που εμείς προσθέτουμε, πρόσεξε, θα σου πω, Μαρία. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, το οποίο δεν το έχουν καταλάβει κανείς για τη δημόσια υγεία, ίσως λόγω της ιατρικής μου ιδιότητας, μιλάμε τώρα, παραδείγματος χάρη, για το πρωτογενές πλεόνασμα. Εγώ ξέρεις που θα το έδινε όλο αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα? Στο να αποκτήσουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων που δεν έχουν. Ή ο εμβολιασμός στα παιδιά. Άρχισαν να εμφανίζονται νόσεις στα παιδιά τα οποία είχαν εξαλειφθεί. Εγώ θα σου πω δύο πράγματα που θεωρώ πρωτοποριακά που κάναμε, εντός εισαγωγικών πρωτοποριακά, γιατί έπρεπε να υπάρχουν. Εγώ το 7, όταν ανέλαβα τον Ιανουάριο του 7, δεν υπήρχε, το πρωτόκολλο ήταν με το χέρι. Και υπήρχε άλλο πρωτόκολλο στην Κοντζιά και άλλο πρωτόκολλο στην Οδό Λιωσίων. Φτιάξαμε λοιπόν το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Και ταυτόχρονα το 2009 η μόνη δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα που λειτουργούσε με ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα ήταν ο Δήμος της Αθήνας. Αυτό δεν στα λέω εγώ, τα λέει η έκθεση της Τρόικας που έστειλε να κάνουν έλεγχο σε ορισμένους δήμους και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς. Βεβαίως πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά αυτό έχει να κάνει από τη στιγμή που εσύ έχεις ένα πρόβλημα και πρέπει να πας στο Δήμο, πόσο γρήγορα θα εξυπηρετηθείς ή μέσω των ΚΕΠ, που ήταν μια κεντρική επιλογή του φίλου μου του Σταύρου του Μπένου και λειτουργούν, πέτυχε αυτός ο θεσμός, που να μην χρειαστεί καν να πας στο Δήμο, να πας στο ΚΕΠ της γειτονιάς σου. Παρόλα αυτά, ας πούμε, για αυτό που λέει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υποτίθεται πως η νυν δημαρχία έχει προχωρήσει πάρα πολύ το ηλεκτρονικό κομμάτι που εξυπηρετεί τους πολίτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει ξεκινήσει να κάνει αυτά που προβλέπονται και επιβάλλονται από τον Καλλικράτη. Μέσα στον Καλλικράτη υπάρχουν άρθρα συγκεκριμένα, τα οποία λένε τι πρέπει να κάνεις. Όπως επίσης περηφανεύεται ο κύριος Καμίνης ότι μείωσε τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου. Ναι, μειώθηκαν. Γιατί? Γιατί συνταξιοδοτήθηκαν 2.000 άνθρωποι, διότι το ενιαίο μισθολόγιο είναι μείον 35% σε σχέση πως ήταν επί των ημερών, για όλο το δημόσιο τομέα, όχι μόνο για τους Δήμους. Και γιατί απελήθηκαν περίπου 500 άνθρωποι. Βεβαίως, εξοικονομήθηκαν 118 εκατομμύρια. Αλλά και σήμερα, μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου, εγώ τον ξαναπροκαλώ να προχωρήσουμε μαζί στην Αθήνα, να του δείξω εγώ τα έργα που έχω κάνει και να μου δείξει εκείνος ένα έργο. Δεν έχει να δείξει κανένα. Εδώ αυτός ο χάρτης, με τα μπλε στικά και αυτά εδώ, είναι τα έργα που έχω κάνει. Και εδώ αναγράφονται. Άρα, εσύ αν μένεις στο Παγκράτη μπορεί να πας στην οδό Ιωφόντος να δεις αν το βιοκλιματικό βρεφονιπιακό σταθμό που λέω ότι έκανα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν είμαι ένας καραγκιόζης που σου λέει ψέματα ή είμαι ένας αξιόπιστος υποψήφιος που σου λέω αλήθεια. Είναι με ονοματεπώνυμο. Είναι τα κόκκινα που ήταν έργα εν εξελίξη που δεν τα ολοκλήρωσε. Μέγα θέμα για μένα ήταν και κρίμα η πεζοδρόμηση της οδού Αθηνάς. Μου πήρε δύο χρόνια μαζί με την ΕΑΧΑ να φτιάξουμε τη μελέτη, είχαμε βρει τους πόρους. Οι πόροι τώρα είχαν χαθεί, αλλά μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Και σε σχέση και με το Rethink Athens της Πανεπιστημίου, που μου είπες πριν για το μεγάλο περίπατο, που είναι ένας μεγάλος περίπατος, ένα κομμάτι του μεγάλου περίπατου.
Και ο μεγάλος περίπατος δεν είναι μόνο για τους Αθηναίους, πρέπει να σου πω. Είναι σαν κίνητρο να φέρεις τουρίστα που να έχεις κάτι να του δείξεις ώστε να μείνεις στην Αθήνα. Το ένα πρόβλημα είναι να έρθει τουρίστας και η πρότασή μας είναι για το δεύτερο εναλλακτικό φθηνότερο αεροδρόμιο. Αλλά όταν έρθει, να έχεις να του δείξεις πέραν του μουσείου και της Ακρόπολης και του Εθνικού Μουσείου και άλλα πράγματα που να τον κρατήσουν 5 μέρες στην Αθήνα. Γι' αυτό και το μεγάλο περίπατο τον φτάνουμε μέχρι την Ακαδημία Πλάτωνος στον αρχαιολογικό χώρο, είναι σχεδιασμένος με βάση το δημόσιο σήμα. Και το ποδηλατάκι της Σοφίας που είπες, παραδώσαμε έτοιμη μελέτη στον κύριο Καμίνη που την είχε φτιάξει ο καθηγητής κύριος Βλαστός του Πολυτεχνείου για 2 ποδηλατόδρομους. Δεν έγινε ούτε 1 μέτρο 3,5 χρόνια ποδηλατόδρομο. Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, η δική σας θέση ποια είναι? Το πραγματικό όραμα ήταν η διπλή ανάπλαση. Το ότι σταμάτησε για να μην φύγουν οι κορμοράνοι έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουν λυθεί όλα τα νομικά προβλήματα, αλλά δεν υπάρχουν πια τα χρήματα στον Παναθηναϊκό. Τι ήταν η διπλή ανάπλαση? Ένα καινούριο γήπεδο στο Βοτανικό, 40.000 θέσεων, με μαγαζιά από κάτω, δίπλα 7.500 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεις για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, που στεγάζονται τώρα κάτω από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το εμπορικό κέντρο, ανάπλαση της περιοχής. Η κυβέρνηση Καραμαλή μου είχε δώσει 32 εκατομμύρια και είχαμε αγοράσει 130 στρέμματα για να μπορέσει να δικαιολογηθεί ο συντελεστής δόμησης, που ήταν 130 στρέμματα πρασίνου. Αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια περιουσία του Δήμου και υπενθυμίζω ότι φυτέψαμε τις πρώτες 300 ελιές στον Ελαιώνα που σήμερα βγάζουν λάδι για όποιον πάει και τις μαζεύει, ώστε να έχει και λίγο σχέση το όνομα με το τοπίο, γιατί λέμε Ελαιώνας και δεν υπήρχε ούτε μία ελιά εκεί μέσα. Θα αλλάξουμε τώρα θεματολογία και θα δούμε μια εξέχουσα προσωπικότητα, έναν θρύλο μαχητικότητας και κουράγιου, μια γυναίκα με όραμα και πίστη. Ο λόγος για την Σάνο Χάλο ή αλλιώς την αρχόντισσα του πόντου, η οποία έφυγε πρόσφατα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα στο επόμενο βίντεο. They tell me in America that they tried for 30 years. At one event that we went to, one man said from the Pontian Federation that they tried for 30 years to make the recognition. But until my book came along, they were not successful. Έχω ακούσει διάφορες εκδοχές. Στην Αμερική μου λένε πολλοί εκπρόσωποι των πονδιακών οργανώσεων ότι ασχολήθηκαν οι Έλληνες πόντι για περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα κάποιος εκπρόσωπος της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας στην Αμερική μου είπε ότι ναι, ασχοληθήκαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι την έκδοση του βιβλίου δεν υπήρξαν και πολλές επιτυχίες. It was the first time they had a document in English that can tell the story. Και αυτό ήταν επειδή για πρώτη φορά είχαν κάτι γραμμένο στην Αγγλική. And once my book came out, the Pontian community came together. This was very important. A young woman who was Pontian worked for the governor of New York, and she presented my book to him. Βεβαίως υπάρχουν και τυχερές συμπτώσεις στην ιστορία πάντοτε. Για παράδειγμα, υπήρχε μια κοπέλα ποντιακής καταγωγής που λέγεται Ανθούλα Κατσιμαντίδη, η οποία δούλευε στο γραφείο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, του κυρίου George Pataki, ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Αυτό ήταν ένα ευτύχημα. Επίσης, το βιβλίο μου συσπήρωσε όλους τους ποντιακούς συλλόγους και έτσι μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. And she made him aware through my book that there were 40,000 Pontians living in New York. Η κοπέλα αυτή, η Ανθούλα Κατσιμαντίδη, έκανε γνωστό στον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης ότι στη Νέα Υόρκη υπήρχαν περίπου 40.000 Έλληνες πόντι που ζούσαν εκεί. George Pataki then did two wonderful things. First, he recognized the genocide of the Pontia Greeks. He was the very first in history to recognize in the U.S. to recognize it. Έτσι, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ο κύριος Πατάκη, έκανε δύο πολύ σημαντικά και αξιοθαύμαστα πράγματα. Το πρώτο ήταν να αναγνωρίσει με ψήφισμα την ποντιακή γενοκτονία, τη γενοκτονία εναντίον των ποντίων. And then he chose my mother for the Award of Excellence for Women's History Month, honoring women of courage and vision. Και επέλεξε τη μητέρα μου για να την βραβεύσει με το βιβλίο Αριστείας κατά τη διάρκεια του μήνα ιστορίας που έχουν εκεί
Και έτσι η μητέρα μου έγινε η πραβευθύσα. It was at that point that the Greek community became very, very important. They had a document, they had this resolution from the governor, and they began to ask other governors and other states around the country for the same kind of resolution. Έκτοτε βέβαια η δραστηριοποίηση της ελληνικής κοινότητας υπήρξε καθοριστική, γιατί είχαν πολύ καλά όπλα στα χέρια τους. Είχαν το βιβλίο στα αγγλικά, είχαν ένα πρώτο ψήφισμα από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, είχαν τη μητέρα μου. Και έτσι προχώρησαν και ζητούσαν άλλα ψηφίσματα από άλλους κυβερνήτες. This was very important. It became a good effort to make this. Θα πάμε τώρα εκτός συνόρων και θα δούμε μερικές διεθνείς εξελίξεις. Την απόφασή του να μην απαντήσει στη Δύση με κυρώσεις, επί του παρόντος τουλάχιστον, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την Λευκοσία πάντως προειδοποίησε ότι θα επαναξιολογήσει την συμμετοχή δυτικών εταίρων σε μεγάλα ενεργειακά έργα της χώρας του. Ωστόσο, υπάρχει προειδοποίηση και από τον Τουρτσίνοφ για την ρωσική χερσαία εισβολή, ενώ στο Κίεβο υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές και τάγκς γύρω από το κοινοβούλιο. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Η απόφασή του να μην απαντήσει στη Δύση με κυρώσεις επί του παρόντος τουλάχιστον, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από τη Λευκορωσία. Πάντως προειδοποίησε ότι θα επαναξιολογήσει τη συμμετοχή δυτικών εταιριών σε μεγάλα ενεργειακά έργα της χώρας του. Ουάσιγκτον και Μόσχα, εκτός των άλλων, έχουν να διαχειριστούν και τη συνεργασία τους στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δεικτικός ήταν στις δηλώσεις του ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Δημήτρη Ρογκόζιν. Έχουμε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς φίλους μας ότι θα απαντήσουμε εμπράκτος. Μας λένε να μην αγγίξουμε το θέμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού καθώς και τα διαστημικά προγράμματα. Να το κάνουμε. Εάν θέλουν να χτυπήσουν τις δυνατότητες της ρωσικής αεροναυπηγικής, τότε ας χρησιμοποιήσουν τραμπολίνο για να στείλουν τους αστροναύτες τους στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Διεθνείς αναλυτές πάντως εκτιμούν πως δύσκολα η Μόσχα θα αποφάσιζε να παρακολουθήσει την πρόσβαση των Αμερικανών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τον κίνδυνο χερσαίας εισβολής ρωσικών δυνάμεων επεσήμανε εκ νέου ο προσωρινός πρόεδρος της Ουκρανίας Αλεξάνδερ Τουρτσίνοφ. Μιλώντας στο Συμβούλιο των Περιφερειαρχών της Ουκρανίας, υποστήριξε ότι η υπερσυγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα συνιστά απειλή για τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Επαναφέρω για πολλωστή φορά τον πραγματικό κίνδυνο που πηγάζει από τη Ρωσική Ομοσπονδία να ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε πλήρη στρατιωτική ετοιμότητα. Η κατάσταση στα ανατολικά της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ελέγχεται από την Ουκρανική αστυνομία παρά τις σπασμωδικές επιχειρήσεις των προηγούμενων ημερών. Οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές καταλαμβάνουν διαρκώς κυβερνητικά κτίρια σε κρίσιμες πόλεις. Από την περασμένη εβδομάδα δε κρατούν 40 άτομα, μεταξύ των οποίων και 7 στρατιωτικούς παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Μια νέα ειδική αποστολή του ΟΑΣΕ θα επιχειρήσει να συναντηθεί με τους αυτονομιστές. Η αποστολή μας είναι να παρακολουθούμε και να σταθμίσουμε τα γεγονότα ώστε να αναφέρουμε τα λάθη τους. Θα πρέπει να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη έκθεση. Βρισκόμαστε εδώ και ανατακτά διαστήματα θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε. Τηλεφωνική επικοινωνία για την επίλυση της κρίσης είχαν ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντζι με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις της Γενέβης. Σε θέση μάχης έθεσε η Ουκρανική κυβέρνηση την πολιτοφυλακή του Κιέβου, προκειμένου να αποφευχθούν καταλήψεις κτηρίων εν όψη των εκλογών της 25ης Μαΐου. Ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες και ελεύθεροι σκοπευτές έχουν ακροβολιστεί σε κέρια σημεία στους δρόμους γύρω από το κοινοβούλιο. Οι προεδρικές εκλογές πλησιάζουν και το θερμόμετρο στην κοινωνία ανεβαίνει. Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, η κατάσταση στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ είναι τεταμένη. Εξετάζουμε την ετοιμότητα των μονάδων που διαθέτουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουμε. Η κινητικότητα στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας είναι μεγάλη, καθώς οι αρχές εκτός των άλλων φοβούνται το ενδεχόμενο προβοκάτσιας κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Στη Μόσχα τώρα, πάνω από 100.000 άτομα συμμετείχαν στην διαδήλωση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Ήταν η πρώτη φορά μετά το 1991 που οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από την διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στη Ρωσία. Πάνω από 100.000 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στη Μόσχα. Ήταν η πρώτη φορά μετά το 1991 που οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία. Τα εργατικά αιτήματα όμως δεν κυριάρχησαν. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία επηρέασαν τους διαδηλωτές και τα συνθήματα υπέρ της πολιτικής που ακολουθεί το Κρεμλίνο έδωσαν τον τόνο. «Εμπιστευόμαστε τον πρόεδρό μας και είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας», έγραφαν κάποια από τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές. Φέτος η Κρυμαία και η Σεβαστούπολη προσχώρησαν στη Ρωσία. «Καλωσορίζουμε τα δύο νέα μέλη της Ομοσπονδίας», ανέφερε το μέλος της Δούμας, Αντρέι Ισάεφ. Μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, άλλωστε, η δημοτικότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν εκτοξεύθηκε στο 82%. Εκδηλώσεις την Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Μια ομάδα νέων εκφράζει την αντίθεσή τους για την υδρόλυση των χημικών όπλων της Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου. Το βίντεο έχει τον τίτλο «Μεσόγειος», με διπλό όμως «S» από την αγγλική λέξη «mess», δηλαδή καταστροφή. Και έγινε από την ομάδα Youth Revolution. Να το δούμε. Μας είδηση έρχεται από το χώρο της τεχνολογίας. Τα έξυπνα γυαλιά της Google μπορεί να έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού, όμως οι Ιάπωνες ερευνητές ανέπτυξαν κάτι ακόμα πιο πονηρό. Γυαλιά υπολογιστές με την ονομασία Agency Glass που δημιουργούν κινούμενες εικόνες οι οποίοι αντικαθιστούν τα πραγματικά μάτια του χρήστη. Να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα γυαλιά στο ακόλουθο βίντεο. Nowadays, our business was surrounded not only physical labor and brain work, but also many emotional labors.
These emotional labor requires social skills of workers and consume cognitive load of them. Robotics and computer science have extended our physical skills and intelligence. But how about our social skills? I developed a robotic device, called Agency Glass, to extend our social skills and to decrease our emotional labor. This glass supports our emotional work with HRI technologies. The glass has several sensors to behave appropriate eye gestures according to both users' behaviors and environmental conditions. Dark lens hides your real eyes and sustains your field of vision. So, you can do anything as usual with this glass, like reading, walking, picking something or whatever you want. The external camera captures faces of people and behaves as you gazed them. Your emotional labor on group discussion is supported by the glass. Also, the glass gives you secret break time. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, γιατί ακολουθούν πολλά ενδιαφέρον θέματα. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή Real Economy, η οποία ασχολείται με το θέμα της καινοτομίας και εστιάζει στις ευκαιρίες για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί για τους νέους ανθρώπους. Να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την εκπομπή.
για το πώς η καινοτομία δημιουργεί θέσεις εργασίας, ειδικότερα για νέους απόφοιτους πανεπιστημίων. Αυτή την εβδομάδα, στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν, εδώ στο Βέλγιο, βρίσκεται η εκπομπή Real Economy για να αναζητήσει τι πηγαίνει καλά και τι όχι στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομία της γνώσης. Ρωτήσαμε τον Τζόναθαν Τέιλορ, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αν τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, ώστε να δημιουργήσουν τους κατάλληλα εφοδιασμένους αποφοίτους που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα πανεπιστήμια χτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις με αυτές τις επιχειρήσεις και αναλύουμε αν το να εκτίθενται οι φοιτητές σε καινούργια περιβάλλοντα τελικά λειτουργεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται συχνά ηγέτες στην καινοτομία. Το Βέλγιο, όπου βρισκόμαστε, η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θεωρείται πως ακολουθούν, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να εμπίπτουν στην μετριοπαθή προς μέτρια κατηγορία. Ο τρόπος με τον οποίο καινοτομούμε ορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόμαστε. Τι προσφέρουν τα υπερεντατικά μαθήματα για την καινοτομία και με ποιο τρόπο δημιουργούν θέσεις εργασίας? Η οικονομική ανάπτυξη μετράται με βάση τις αλλαγές στη συνολική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών ανά χώρα. Η καινοτομία είναι μια τεχνική, οικονομική και κοινωνική διαδικασία όπου μια νεωτεριστική ιδέα μπορεί να αποφέρει χρήματα. Η καινοτομία δημιουργεί καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε οι καταναλωτές να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η ταπεινή ιδέα για εσωτερική τουαλέτα είναι ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει η καινοτομία. Καινοτομίες όπως το κινητό τηλέφωνο δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη και μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις. Από τα πανάκριβα ογκώδη κινητά των 4.000 ευρώ του 1983, φτάσαμε στα κινητά των 50 ευρώ. Η καινοτομία δημιουργεί νέες και ενδιαφέρουσες δουλειές. Στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, για παράδειγμα, δίνονται υψηλότεροι μισθοί. Οι οικονομίες μεγαλώνουν προσθέτοντας εργαζόμενους, επενδυτές και εκπαίδευση. Αλλά για να υπάρξει παρατεταμένη παραγωγικότητα ανά άτομο, απαραίτητη για την αύξηση του εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου, χρησιμοποιούμε εργασιακό δυναμικό που ήδη διαθέτουμε με καινοτόμους τρόπους. Αν ο ρυθμός με τον οποίο καινοτομούμε επιβραδυνθεί, το ίδιο θα συμβεί και με το ρυθμό ανάπτυξης. Βραδία ανάπτυξη σημαίνει λιγότερες δουλειές και για όσο περισσότερο διάστημα οι νέοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας, τόσο περισσότερο αποδυναμώνονται τα προσόντα τους. Είναι ενδιαφέρον πως κατά τη διάρκεια της κρίσης, όσοι είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση είχαν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά από ό,τι οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη όμως εκφράζουν παράπονα, καθώς οι απόφοιτοι πανεπιστημίων δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τις δουλειές που είναι διαθέσιμες. Βρισκόμαστε στο Βερολίνο, πρωτεύουσα της ατμομηχανής της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η αγορά εργασίας λειτουργεί σαν καλοδουλεμένη μηχανή. Η Γερμανία είναι η χώρα της Ευρώπης με τον υψηλότερο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Το 2,8 της συνολικής προσφοράς εργασίας σημαίνει πως περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις είναι ανοιχτές. Η ποικιλία σε θέσεις εργασίας είναι χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικονομίας. Είναι όμως επίσης και ενδεικτικό του χάσματος μεταξύ μόρφωσης και εκπαίδευσης από τη μία πλευρά και πρόσβασης στην αγορά εργασίας από την άλλη. Ένα χάσμα που συνεχίζει να διευρύνεται. Στη Γερμανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Ένας άλλος τομέας δραστηριότητας στον οποίο επιδεινώνεται η κατάσταση είναι αυτός της τεχνολογίας υπολογιστών. Σε αυτό το τομέα υπάρχουν προσόντα που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν στο προσφερόμενο δυναμικό. Ο ακαδημαϊκός κόσμος είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είναι ένα από τα κορυφαία γερμανικά πανεπιστήμια με πάνω από 35.000 φοιτητές και όλο ένα αυξανόμενο αριθμό φοιτητών από το εξωτερικό, ειδικότερα σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Έχουμε ισορροπήσει πολύ καλύτερα το πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτέα ύλη σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της συνθήκης της Μπολόνια. Ο σχεδιασμός δηλαδή προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συνθήκη της Μπολόνια υιοθετήθηκε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τα επίπεδα και την ποιότητα των προσόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες για τον συνδυασμό γνώσης και καινοτομίας.
Είδαμε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην οικονομική υποστήριξη, αλλά και από τους συνεργάτες που παίρνουν μέρος και άρα οδηγούν σε αύξηση των συνεργασιών. Πριν από αυτή τη δουλειά, εργαζόμουν στο σχεδιασμό βίντεο παιχνιδιών. Πάντα είχα μια ανάγκη να ακολουθήσω τον δικό μου δρόμο και να κάνω μια δική μου δουλειά. Αυτό το μάθημα προσφέρει τόσο τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με την πλευρά της αγοράς, στην οποία δεν είχα δώσει βάρος νωρίτερα. Γνωρίζεις ανθρώπους από πολύ διαφορετικές χώρες, με πολύ διαφορετικά εφόδια, κοινωνικό υπόβαθρο και μαθαίνεις πολλά και μόνο με το να τριγυρίζεις εδώ. Το Πανεπιστήμιο Swansea στην Ουαλία είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα του πώς συναντώνται οι επιχειρήσεις και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο κάμπους. 69 στρέμματα δωρεά της εταιρείας BP με χρηματοδότηση της ουαλικής κυβέρνησης και ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναμένεται να οδηγήσει σε αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, φέρνοντας επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο εδώ. Ο Τζόναθαν Τέιλορ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μίλησε για το κατά πόσον τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκη να αναζητήσουν πόρους εκτός από τη χρηματοδότηση για την έρευνα. Οι μέτοχοι μας διπλασίασαν το κεφάλαιό μας πριν από μια διετία. Αυτό έγινε εν μέρει ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κρίση και εν μέρει ως αντίδραση στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την εργασία και τη δημιουργία κατάλληλων προσόντων. Άρα, αυτός ο διπλασιασμός χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε παρόμοια προγράμματα που στοχεύουν στο χτίσιμο δεξιοτήτων που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Κατά συνέπεια, αυτό που επιζητούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις και να βελτιώσουμε το επίπεδο της εκπαίδευσης. Το Swansea είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα προγράμματος που ανανεώθηκε. Πόσο σημαντικό είναι για τα πανεπιστήμια να είναι κέντρα καινοτομίας? Πιστεύω πως είναι ζωτική σημασία. Υπάρχει πεδίο κοινής δράσης με την αγορά και τους δυνητικούς εργοδότες, ώστε να αποσαφινιστούν οι ανάγκες τους και να εργαστούμε πάνω στην εκπαίδευση και τα προσόντα που θα έχουν ανάγκη στο μέλλον. Ενώ την ίδια στιγμή δίνεται όθηση στην έρευνα που πραγματικά συμβάλλει απευθείας στην αύξηση τεχνολογικών και άλλων καινοτόμων επενδύσεων. Το γεγονός ότι δημόσια κονδύλια περιορίζονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι στην πραγματικότητα ένας δείκτης προς τα πανεπιστήμια και τον πανεπιστημιακό τομέα που αναζητά δάνεια και χρηματικά ποσά από την τράπεζα αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Πόσο εύκολο έχει υπάρξει να προσελκύσετε κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα? Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει πάντα μαζί με άλλους επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα και εμείς λειτουργούμε ως εγγυητές, μιας που πρόκειται για δάνειο και όχι για χορηγία, ότι θα είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε όσους έχουν δανείσει τα χρήματά τους αρχικά. Οι ιδιώτες επενδυτές αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο, οπότε θεωρούμε πως η συμμετοχή μας είναι πολύ θετική στη μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα. Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στην οικονομική μεταρρύθμιση και να δημιουργούμε τις βασικές μακροοικονομικές δομές που έχουμε ανάγκη για να διασφαλίσουμε τη θετική ανάπτυξη της αγοράς και της οικονομίας στο μέλλον. Η πιστωτική ροή προς τις start-up επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην καινοτομική γνώση, αυτό είναι κάτι δύσκολο. Θα αλλάξει αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή σύντομα? Οι ιδιώτες επενδυτές εύλογα θα ανησυχούν σχετικά με την αξιολόγηση της πιστολεκτικής ικανότητας και τις πιθανότητες να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Έτσι θέλουν να γίνονται τα πράγματα. Με τη δική μας πρόνοια εξασφαλίζεται πως το πρόγραμμα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Κάνουμε οπωσδήποτε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρηματικά ποσά που επενδύουμε στα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, φτάνουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στους τελικούς αποδέκτες που τα έχουν ανάγκη. Καινοτομία και οικονομία της γνώσης είναι οι όροι που παίζουν ψηλά στην οικονομική ατζέντα της Ευρώπης. Έχουμε όμως χρόνια χαμηλή απόδοση σε ό,τι αφορά την καινοτομία, τις νέες επιχειρήσεις, τα νέα προϊόντα, τις νέες θέσεις εργασίας. Η Κιάρα Ριντ προσπάθησε να ανακαλύψει τι είναι αυτό που κάνει το ρολόι της καινοτομίας να γυρίζει εδώ στη Λουβέν. Ποια είναι η μεγαλύτερη καινοτομία? Η σοκολάτα και η μπύρα. Θα πω η μπύρα. Οι υπέροχοι σοκολάτες. Στο Βέλγιο ανακαλύφθηκε το αντισυλληπτικό χάπι. Το ερώτημα είναι πώς καταλαβαίνουμε αν μια οικονομία είναι καινοτομική ή όχι. Ένας τρόπος για να το μάθουμε είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή του Ινστιτούτου Fraunhofer, που αποκαλείται δείκτης καινοτομίας, και να μάθουμε αν μια χώρα σαν το Βέλγιο, για παράδειγμα, είναι περισσότερο ή λιγότερο καινοτομική από τη Γερμανία ή τον Καναδά σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.
Το Βέλγιο κατατάσσεται στις υψηλές θέσεις του δίκτυου καινοτομίας, παρότι η χώρα δαπανά μόλις το 2% για την έρευνα και την ανάπτυξη σε σχέση με τη Γερμανία που δαπανά το 3%. Στη Φλάνδρα, μια ομάδα ειδικών στην υψηλή τεχνολογία έχει δημιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας για έναν πληθυσμό 100.000. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και την καινοτομία. Πιστεύω πως προγράμματα όπως το Horizon 2020 ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να καλλιεργήσουμε και να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά όχι ασκώντας πλήρη έλεγχο, αλλά λειτουργώντας υποστηρικτικά. Μία από τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα είναι με την IMEC, εταιρεία με ηγετική θέση στην ανοτεχνολογία και εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως η υγεία και το περιβάλλον. Παρά την κρίση, η εταιρεία έχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 5 με 10% το χρόνο. Περίπου το 15% των εσόδων μας προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση και το 85% προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Το εύρος της έρευνας εκτείνεται από την πολύ βασική ως την έρευνα που πλησιάζει στις ανάγκες της αγοράς, δηλαδή άμεσες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι στη βάση της σκέψης μας είναι η θεμελιώδης έρευνα, που όμως είναι κοστοβόρα και είναι δύσκολο για μια εταιρεία να ανταπεξέλθει. Η δημόσια χρηματοδότηση βοηθά ώστε να γίνουν πράγματα που μπορεί να αποφέρουν πολλά στο μέλλον. Το πνεύμα καινοτομίας της IMEC έχει προσελκύσει ανθρώπους με προσόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την Ισπανία. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες από όλο τον κόσμο, οπότε γνωρίζουμε τις τελευταίες τάσεις και ιδέες. Κάτι που εμπνέει ανθρώπους να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω. Ήρθα στο Βέλγιο για να κάνω ένα μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήθελα να ζήσω την εμπειρία των σπουδών στο εξωτερικό. Θα έλεγα πως αυτό που κυρίως μας λείπει είναι οι καινοτόμοι κάθε είδους, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην αγορά, να χρησιμοποιηθούν τα προσόντα που έχει ο καθένας κατάλληλα, να μάθουμε καινούργια πράγματα, να αυξήσουμε την αξία μας στην αγορά. Χτίζουμε γέφυρες μεταξύ των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, των πολιτικών και δημιουργούμε τα χρηματοοικονομικά κίνητρα για να ενθαρρύνουμε καινοτόμες startup επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κλειδί για να λάβουν όθηση οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και κατά συνέπεια οι θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Τώρα θα δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια στο χώρο της μουσικής. Το 1992 η Cure ήταν στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με το άλμπουμ τους το Wish, από το οποίο το πιο γνωστό κομμάτι ήταν το Friday I'm in Love. Το 1991 η Nirvana με ένα budget των $65,000 ξεκίνησαν την ηχογράφηση του άλμπουμ τους Nevermind, από το οποίο θα ακούσουμε και το Lounge Act. Πριν να πούμε πως εμείς θα είμαστε μαζί πάλι τη Δευτέρα. Να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Από εμάς, καλημέρα σας.